Να πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αφήγησης 2021 στις 20 του Μάρτη και την Παγκόσμια ημέρα ποίησης στις 21 Μαρτίου, διοργανώνει εκεί ο Δήμος Χανίων μία σειρά από διαδικτυακές εκδηλώσεις. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Χανίων. Κύριε Γιαννακάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο σε αυτές, σε αυτό το διήμερο των διαδικτυακών εκδηλώσεων με αφορμή αυτές τις δύο παγκόσμιες ημέρες. Είναι η μέρα που γιορτάζουν οι παραμυθάδες και οι ιστορίες, θα πω εγώ. Ναι, και μάλιστα είναι και μια καινούρια, αν θέλετε, γιορτή, μιας και αυτή η γιορτή ξεκίνησε μόλις το 1991 από τη Σουηδία, μια χώρα που έχει παράδοση στην παιδική λογοτεχνία και στην φροντίδα γενικά του παιδιού. Εκεί λοιπόν μια ομάδα ξεκίνησε την Εθνική ημέρα αφήγησης ή την ημέρα των παραμυθάδων. Από εκεί, όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκαν πολύ φιλόξενοι παραμυθάδες σε όλο τον κόσμο, στο Μεξικό, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, και πλέον γιορτάζεται και στην Ευρώπη. Στα Χανιά γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, όχι συνεχόμενη, μιας και πέρυσι η αλλαγή, θυμάστε πως ήταν τα πράγματα πέρυσι τον Μάρτιο, δεν επέτρεψε να οργανωθεί όπως ήταν προγραμματισμένο. Φέτος οι παραμυθάδες της πόλης των Χανίων, όπως ονομάζεται η ομάδα αφήγησης λαϊκών παραμυθιών, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Χανίων και την κυβέρνηση ΚΑΜ, οργάνωσαν αυτό το διαδικτυακό, αυτή τη διαδικτυακή αλυσίδα ιστοριών. Με και θέμα νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα. Και είναι παρακολουθούσα την προηγούμενη σύνδεσή σας, το πόσο παρούσα είναι η αφήγηση και πόσο απαραίτητη σε κάθε γενιά. Έχουμε συνδυάσει το παραμύθι προς τις νεότερες γενιές, αλλά βλέπουμε ότι η ανάγκη της προφορικής επικοινωνίας, της αφήγησης των ιστοριών, ακόμα και των μύθων, υπάρχει σε κάθε γενιά, πολύ περισσότερο και σε αυτές τις γενιές που δυσκολεύονται πολύ αυτόν τον καιρό να επικοινωνήσουν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 20 παραμυθάδες, 20 αφηγητές, όχι από τα Χανιά, από όλη την Κρήτη. Εκεί ήθελα να πάω. Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας και πώς επελέγησαν? Είναι 20 παραμυθάδες από ένα κάλεσμα που έκανε η ομάδα αφήγησης των λαϊκών παραμυθιών εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε ήδη λάβει τις βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις τους. Ορισμένες είναι και με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Και όλα αυτά έχουν συνδεθεί. Τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο που μοντάρουμε τα βίντεο. Θα υπάρχουν 4 ενότητες. Σάββατο και Κυριακή στις 5 η ώρα και στις 7. Στις 5 η ώρα είναι παραμύθια και ιστορίες για παιδιά από 6 ετών και πάνω. Στις 7 η ώρα θα είναι για παιδιά από 15 ετών και πάνω. Το 5 αφηγήσεις, 5 παραμύθια, 5 ιστορίες σε κάθε ενότητα. 20 ιστορίες, 20 αφηγήσεις, 20 παραμυθάδες που συμμετέχουν φέτος. Στόχος είναι αυτά τα νέα ξεκινήματα να αποτελέσουν και μια νέα αρχή για την μετάδοση της προφορικής ιστορίας, του μύθου από γενιά σε γενιά. Με νέους τρόπους και με νέα μέσα φυσικά. Ερώτηση, σε ποιους απευθύνεται αυτή η πρωτοβουλία? Όχι ηλικιακά, όχι ηλικίες, καθώς οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να απολαύσει αυτά τα διηγήματα, τα νέα ξεκινήματα. Σε ποιους ανθρώπους, σε ποιες προσωπικότητες? Απευθύνεται σε ανθρώπους που σέβονται την παράδοση, που έχουν πρόθεση να τη γνωρίσουν καλύτερα, ακόμα και σε αυτούς που έχουν κουραστεί από, αν θέλετε, τις τετριμένες και συχνά επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις που κάνουμε στο διαδίκτυο, ψάχνοντας κάτι να μας κεντρήσει την προσοχή. Εδώ έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία. Δεν έχουμε μια συλλογή από αφηγήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτοί οι παραμυθάδες, αυτοί οι αφηγητές, αυτοί οι έμπειροι στην επικοινωνία με το κοινό άνθρωποι έχουν φτιάξει, έχουν συλλέξει και έχουν αναδείξει ιστορίες για τώρα. Και πολλές από αυτές συνδέονται με την περίσταση που ζούμε. Άρα, όπως είπατε πολύ σωστά, στην ηλικία δεν υπάρχει όριο. Απευθύνεται πραγματικά σε όλους και είναι κάτι που θα μείνει κάποιες μέρες στην ιστοσελίδα της Κεπαιδής ΚΑΜ, hania-culture.gr, έτσι ώστε να μπορέσουν πολύ περισσότεροι να το επισκεφτούν και να το δούνε. Και το μόνο ζητούμενο στις αφηγήσεις είναι η προσοχή και τα ανοιχτά αυτιά. Τελικά, αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Κύριε Γιαννακάκη, η πανδημία μας φέρνει κοντά ή μας απομακρύνει?
πιάνομαι από τη δράση τώρα τη διαδικτυακή, καθώς δεν φαίνεται να σας βάζει πολλά εμπόδια η πανδημία. Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωράτε σε τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Προσπαθούμε νομίζω διαχρονικά όλοι οι Δήμοι. Το ξέρω γιατί έχω μια πολύ καλή επικοινωνία και με τους συναδέλφους αντιδημάρχους στην υπόλοιπη Κρήτη. Έχουμε όλη την ίδια αγωνία. Πώς θα κρατήσουμε και τους καλλιτέχνες και το κοινό που αδειμονεί. Σε μια εγρήγορση. Όχι μόνο, ναι, και να μην χάσουμε και την ουσία. Ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι κομμάτι της παιδείας. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε η λέξη πολιτισμός, γιατί ήταν η λέξη παιδεία. Αυτό που κάνει ο πολιτισμός είναι αυτό ακριβώς. Είναι η συνέχεια της παιδείας μετά την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, αν αφήσουμε αυτό το κομμάτι, και δυστυχώς οι χώροι του πολιτισμού έχουν αφαιθεί λίγο, ενώ θα μπορούσαν ίσως και με προδιαγραφές αυστηρές να λειτουργούν, είναι υποχρέωσή μας να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την επικοινωνία. Δεν είναι λύση το διαδικτυακό, δεν είναι κάτι που θα αντικαταστήσει ποτέ τη φυσική παρουσία και τη φυσική επικοινωνία, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε και να αφήσουμε αυτή την επικοινωνία να φθαρεί. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ενεργούς τους δεσμούς μας. Κύριε Γιαννακάκη, να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε με το πρακτικό σκέλος. Κάποιος ο οποίος θέλει να μπει μέσα και να απολαύσει αυτά τα διηγήματα. Πώς μπορεί? Ωραία. Στο Δήμο Χανίων το κομμάτι του πολιτισμού τη διαχειρίζεται η ΚΕΠΕΔΙΧ. Η ΚΕΠΕΔΙΧ έχει την ιστοσελίδα της που είναι Χανιά, Παύλα, Culture, πολιτισμός δηλαδή, χανιά-culture.gr. Εκεί υπάρχουν όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στα Χανιά και υπάρχει μια πολύ έντονη και δυνατή αφίσα, ναι, με ένα σκίτσο που έχει δημιουργήσει ένας αφηγητής από τη Σουηδία, το λογότυπο δηλαδή, και σε αυτό υπάρχουν όλες τις πληροφορίες. Θα υπάρχουν 4 link τα οποία ενεργοποιούνται στο YouTube Σάββατο και Κυριακή, τις αντίστοιχες ώρες. Καλό είναι, επειδή έχει γίνει με προσοχή η επιλογή των παραμυθιών για τις ηλικίες, ειδικά των μικρότερων φίλων μας, καλό είναι και οι γονείς να έχουν μια επίβλεψη σε αυτό, έτσι ώστε τα παιδιά των μικρών ηλικιών να απολαύσουν αυτό που πρέπει και τα παιδιά μεγαλύτερα όλο το υπόλοιπο. Κύριε Γιαννακάκη, φέτος για πρώτη φορά θα υπάρχει, ναι, μια παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη του Προύσαλη, ένας άλλος μεγάλος παραμυθάς του τόπου μας. Παραμύθια λαϊκά για να σώσουμε το μεγάλο μας σπίτι, που έχει να κάνει με οικολογική ευαισθησία. Και η εκδήλωση γι' αυτό θα γίνει στον ίδιο διαδικτυακό χώρο στις 12 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Κύριε Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.